Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω πόσο καλά ακούγομαι, αλλά φαίνεται ότι κάνει διακοπές έξω αυτή το ίντερνετ ή κάτι άλλο. Ελπίζω να πάρω όλα καλά τα επόμενα λεπτά. Θα ξεκινήσω από μια ενδιαφέρουσα μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε η δοξικυκλίνη για να εξετάσουμε αν υπάρχει κάποια επίδραση του φαρμάκου αυτού στην εξέλιξη των ανεπτυγμάτων της κοιλιακής αορτής. Η επιλογή του φαρμάκου αυτού έγινε διότι, όπως είναι γνωστά, ανεβρίσματα βρίσκουμε μετά το 55ο έτος ηλικίας σε ένα ποσοστό 3% των ενηλίκων. Η δοξικυκλίνη είναι ένα αντιβιωτικό το οποίο έχει την ικανότητα να αναστέλει τη δράση της των μετανοπροτενέσεων, που είναι οι ουσίες που θεωρούνται το κύριο αίτιο για να ξεκινήσει η εξέλιξη του ανεβρίσματος, καταστρέφοντας το κολαγόνο και την ελαστίνη. Στη μελέτη μετήχαν 260 άτομα με υπονεφρικά ανεβρίσματα μέτριου μεγέθους, δηλαδή από 3,5 μέχρι 5 εκατοστά, και χορηγήθηκε το φάρμακο στις γνωστές δόσεις που το δίνουμε και στους ασθενείς για άλλους λόγους, 200 μιλιγκράμμ τη μέρα για 2 χρόνια. Μετά την παράληψη των 2 ετών, διαπιστώθηκε ότι και στην ομάδα του φαρμάκου και του εικονικού φαρμάκου παρατηρήθηκε ακριβώς η ίδια μεταβολή, 0,36 εκατοστά αύξηση της διαμέτρου. Επίσης, στο διάστημα της παρακολούθησης, η θάνατη και ο αριθμός των επιθεραπευτικών εκτοπάσεων που έγιναν για αντιμετώπιση των ανεπτυγμάτων ήταν ακριβώς τα ίδια. Δεν υπήρχε καμιά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Φαίνεται ότι ασθενείς με μικρά υπονεφρικά ανεβρίσματα δεν έχουν ωφεληθούν καθόλου στην εξέλιξή τους από την χορήγηση της δοξικυκλίνης. Τώρα αναφερόμαστε στη χρήση σε μη μείζωνα ορθοπαιδικά χειρουργία των αντιπυκτικών φαρμάκων. Όταν λέμε μη μείζωνα ορθοπαιδικά χειρουργία, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία περιέλαβα χειρουργία που γίνονται στα κάτω άκρα χωρίς να αφορούν το ισχύο και το γόνατο. Τα λέγομενα ελάσσονα χειρουργία που είναι υποτίθεται τα πιο ήπια. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα ποσοστό 3% των ασθενών παρουσιάζουν θρομβώσεις. Το πεδίο δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες ούτε από την Ευρώπη ούτε από τους Αμερικάνους πώς πρέπει να γίνει η πρόληψη για να περιορίσουμε τον αριθμό των θρομβώσεων σε αυτούς τους ανθρώπους. Ριβαροξαπάν στη δόση 10 μιλιγκράμμ, στο σχήμα που ισχύει, το κλασικό με την ένοξα. Βαρύνες, περίπου, που έπαιρναν τα φάρμακα οι άρρωστοι αυτοί, ότι η ριβαροξαπάνη έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι η χορήγηση της ριβαροξαπάνης είναι απόλυτα ασφαλής και αποτελεσματική, διότι δεν παρατηρήθηκε καμία αύξηση των αιμορραγικών λοκών, είτε μυζώνων είτε ελασσών. Παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ότι σε βετεράνους αθλητές και μιλάμε για προοδευτική άμεση παρατηρήση της ανιούσης αορτής. Στα άτομα αυτά δεν είναι γνωστή ποια είναι η κατανομή των αορτικών μεγεθών. Και εξετάζει η μελέτη αυτή αν αυτό το φαινόμενο υπάρχει, πόσο υπάρχει και αν αποτελεί, δηλαδή κάτι ανάλογο που παρουσιάζει το κοιλιακό μυοκάρδιο στα άτομα κάνουν την έντονη άσκηση. Μετήχαν τις μελέτες 442 βετεράνοι πρωταθλητές. Ήταν δόσεις σε αφήνματα αντοχής. Κατά κύριο λόγο ήταν κοπηλάτες και μαραθωνοδρόμοι, στους οποίους έγινε μέτρηση περιχογραφικά της ρίζας της αορτής και όπως και της αορτής σε άλλα επίπεδα. Και παρατηρήθηκε λοιπόν ότι 94 από αυτούς τους 440 παρουσίασαν αύξηση της διαμέτρου πάνω από τα 40 χιλιοστά. 21% των ανθρώπων αυτών είχαν αύξηση της διαμέτρου της αορτής. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι αθλητές αυτοί είχαν πολύ μικρό αριθμό προδιαθεσικών παραγόντων, δηλαδή δεν είναι ότι το είδος της άσκησης που έκανα, παραδείγματος χάρη οι κοπηλάτες, είχαν ας πούμε τους χειρότερους δείκτες και ακολουθούσαν οι μαραθωνοδρόμοι
Και μάλιστα όσο καλύτερα ρεκόρ είχαν, δηλαδή αυτοί που ήταν τους καλύτερους χρόνους, κάτω από τα 2,45, παρατηρήθηκε ότι είχαν τις μεγαλύτερες, τη μεγαλύτερη αύξηση. Φαίνεται λοιπόν ότι η διάταση της αορτής είναι συχνή σε ηλικιωμένους αθλητές, αν μπορεί να τους πει κανείς ηλικιωμένους στους 60, και αυξάνει λοιπόν το ενδεχόμενο να μιλάμε πλέον για αγκιακή αναδιαμόρφωση, ένα νέο ρεμότελι που αφορά το αορτή, ως αποτέλεσμα της πολυετούς και έντονης άσκησης. Τι πρέπει να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει να μπουν μεγαλύτερα πρωτόκολλα μεγαλύτερης διάρκειας, για να δούμε αν αυτό μεταφράζεται και σε κάποια κλινική επίπτωση. Όταν πρώτο ήρθα στη θεραπευτική, πριν αρκετά χρόνια, μου έκανε εντύπωση ότι στην επίσκεψη ακούγαμε συχνά ότι η κοίηση είναι μια παθολογική κατάσταση, σε εισαγωγικά το παθολογική, και πάντοτε είχαμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό όταν νοσηλεύαμε εγκύους. Ίσως η μελέτη αυτή, έτσι για πρώτη φορά βλέπει κανένας ότι η καρδιά σκοτώνει περίπου το 16% των εγκύων, δηλαδή όταν οι θάνατοι αναλυθούν, το 16% οφείλεται σε καρδιαγκιακά αίτια. Και ένα από αυτά είναι το αρτηριακός διαχωρισμός. Η αμερικάνικη αυτή μελέτη περιέλαβε 18 περίπου εκατομμύρια εγκύους, τις οποίες παρακολούθησαν για κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης του τοκετού και μετά από τον τοκετό, και κατέγραψαν 993 περιστατικά αρτηριακού. Το 15% έγιναν στη φάση καθ' όλη την κοίηση, 23% στον τοκετό, και το εντυπωσιακό είναι το 62%, τα 2/3, έγιναν ουσιαστικά τις πρώτες 6 εβδομάδες συλλογία μετά τον τοκετό. Βρέθηκε μια σχέση με τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου στην πρόκληση του διαχωρισμού, αλλά φαίνεται όμως ότι άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία της εγκύου, η πολύδημος κοίησης, ο σακαρώδης διαφύτης και η προεκλαμψία, αυξάνουν σαφώς τον κίνδυνο και την εμφάνιση της δυσάρεστης αυτής της ιστορίας. Το 38% των διαχωρισμών αφορούσαν τις στεφανείες αρτηρίες, το 23% τις σπονδυλικές, το 20% την αορτή και 19% τις καροτίδες. Η νοσοκομιακή θνητότητα της τάξης του 3,7%. Άρα, ο αρτηριακός διαχωρισμός παρατηρείται σε περίπου 5,5 ανά 100.000 κοιήσεις και χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσοκομιακή θνητότητα. Τώρα, ερχόμαστε και στο λίμωξη από COVID, την αιτία που είμαστε και μιλάμε σήμερα όλοι από μακριά. Ουσιαστικά, είναι μια πολυκεντρική γαλλική με πλαίσια της COVID-19. Μετήχανε 1.200 ασθενείς εμβολική και εμβολική νόσο. 8,3% των αρρώστων εμφάνισαν αυτοί. Η άρρωστη αυτή να περνεί εισαγωγή στις μονάδες. Ένα καλό από τη χρήση των αντιπηκτικών, που γινόταν για άσχετο λόγο, όπως καταλαβαίνετε, από την COVID, είναι τα άτομα που τα έπαιρνα είτε σε θεραπευτικές δόσεις είτε σε δόσεις πρόληψης, παρουσίαζαν το σημαντικότερο κίνδυνο. Όταν εξετάστηκαν οι παράγοντες που αύξαναν τον κίνδυνο για την θρομβοεμβολική νόσο, η θρομβοεμβολική νόσο στον COVID δεν σχετίζεται με τους γνωστούς παράγοντες, αλλά έχει σχέση κυρίως με το φύλλο, προτιμά τους άντρες και λιγότερο τις γυναίκες. Έχει σχέση με τα επίπεδα της πνευμονής και ειδικότερα με τα επίπεδα της ΕΡΠΕ, και επίσης σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο χρόνος από το εκδήλωση της νόσου μέχρι τη στιγμή που εισάγονται στο νοσοκομείο. Παράγοντες κινδύνου στην πνευμονική εμβολή στην COVID, να επαναλάβω, δεν περιλαμβάνουν τους γνωστούς κλασικούς παράγοντες, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει ο παράγοντας βαρύτητα της πνευμονής. Φτωχός συγγενής της αγκιακής νόσου είναι τα περιφερειακά αγκία. Εδώ, στην ίδια εκδήλωση, κατά επανάληψη, έχουμε πει ότι πόσο λίγο τα προσέχουμε γιατροί και πόσο συχνά δεν ασχολούμαστε και ξεφεύγει η διάγνωση. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια από αυτή τη μελέτη, οι άρρωστοι αυτοί παρουσιάζουν και υψημένο κίνδυνο για καρδιακά συμβάματα. Και επίσης θα εξετάσουμε αν η χορήγηση των φαρμάκων, ειδικά των στατινών, είναι η σωστή. Περίπου περιλαμβάνει 950.000 ασθενείς, οι οποίοι παρουσίαζαν
αγγειακή νόσο σε ένα από τα τρία πεδία, καροτίδες, στεφανία και περιφερειακά αγγεία. Τους παρακολούθησα για 3 χρόνια και κατέγραψαν τα καρδιακά συμβάματα. Βρέθηκε λοιπόν ότι ανά 1000 άτομα, οι ασθενείς που είχαν μόνο περιφερειακή αγγειοπάθεια ή στεφανία νόσο ή νόσο καροτίδων, παρουσίασαν 34, 42 και 39 επισυμβάματα αντίστοιχα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν μόνο περιφερειακή αγγειοπάθεια σχεδόν πλησιάζουν τα επίπεδα της καροτιδικής νόσου και λίγο πιο κάτω από τα στεφανία. Όταν η νόσος εντοπιζόταν σε 2 πεδία, περιφερειακή αγγειοπάθεια και στεφανία νόσος ή περιφερειακή αγγειοπάθεια και καροτιδική νόσος, τα νούμερα αυτά ήταν σχεδόν διπλάσια. Όταν έγινε έλεγχος αν γίνεται σωστή θεραπεία, βρέθηκε λοιπόν ότι οι άρρωστοι που είχαν μόνο την νόσο στα περιφερειακά αγγεία έλαβαν σταδίνη στο 33%. Σε αντίθεση με τους πάσχοντες από καροτιδική νόσο που ήταν στο 43% περίπου και οι άλλοι που την στεφανή που έφταναν σχεδόν στο 52%. Βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη, παρά τον κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακό σύμβαμα οι ασθενείς με την περιφερειακή αγγειοπάθεια, αντιμετωπίζονται η μελοποίηση των στατινών να είναι πιο συστηματική. Πάντοτε ακούμε τη σχέση, πιθανή σχέση λιπιδίων, χοληστερίνης με τη θρόμβωση. Αν αυτά τα πράγματα έχουν σχέση μεταξύ τους, δηλαδή η δυσλιπιδημία οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεως. Η μελέτη αυτή έρχεται να εξετάσει αν η αναστολή των PCSK προτεΐνης, δηλαδή τα γνωστά μας μονοκλωτικά αντισώματα, βολοκουμάμι και ελληνοκουμάμι, τα οποία διαθέτουμε και εμείς σήμερα τα τελευταία χρόνια, έχουν κάποια ωφελημότητα. Θέλω λίγο να θυμίσω, πριν ξεκινήσουμε, ότι στη μελέτη Jupiter που την είχαμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια εδώ, η χορήγηση δροσοβαστατίνης σε άτομα με φυσιολογική χοληστερίνη και υψηλά επίπεδα σε αυτέ, μείωσε τις θρομβώσεις. Η δροσοβαστατίνη πόσδρα μειώνει το LDL και τη ΣΕΡΦΕ. Τα μονοκλωτικά δεν επηρεάζουν τη ΣΕΡΦΕ, αλλά ρίχνουν το LDL και το LPA. Ενώ η στατίνη δεν επηρεάζει το LPA, μπορεί και να το αυξήσει ακόμα. Αυτή λοιπόν πήρα στοιχεία από 2 πολύ μεγάλες μελέτες, την Fourier και Odyssey, με πάνω από 40.000 αρρώστους στο σύνολο, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα 2 γνωστά μονοκλωτικά. Παρατηρήθηκε λοιπόν μείωση του κινδύνου εμφάνισης φλεπτικής θρόμβωσης όταν πήραν τα αποτελέσματα κατά 31%. Δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση των αρχικών τιμών της χοληστερίνης και του κινδύνου θρόμβωσης. Αντίθετα, οι ασθενείς που είχαν πολύ ψηλά επίπεδα LPA και τα μείωσαν τα μονοκλωτικά και ειδικά οι εμβολοκουμάμπι κατά 31%, μείωσαν τον κίνδυνο θρόμβωσης κατά 48%. Όταν τα επίπεδα LPA δεν ήταν ψηλά, η μείωση ήταν πολύ μικρή, γύρω στο 7, και η μείωση των θρομβώσεων ήταν μηδενική. Φαίνεται λοιπόν ότι η αναστολή της PCSK9 μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο της θρόμβωσης. Η μείωση της LPA μπορεί να είναι σημαντικός διαμεσολαβητής αυτού του ευεργετικού αποτελέσματος. Ένα κλινικό πρόβλημα που έχουμε συχνά όλοι μας που ασχολούμαστε με τον άρρωστο είναι ότι έρχεται ο άρρωστος με το εγκεφαλικό, του κάνουμε τον έλεγχο όλο, αλλά ψάχνοντας τα πάντα δεν βρίσκουμε και λέμε ότι ο άρρωστος έχει το κρυψιγενές εγκεφαλικό, που περίπου είναι 1 στα 3, 31%, 30% των ασθενών που σε ισχυμικά έφρακτα δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε τι κρύβεται από κάτω. Η μελέτη αυτή έρχεται να εξετάσει ένα πολύ ενδιαφέρον κλινικό πρόβλημα, την παρουσία στις καροτίδες μη στενοτικών βλαβών, κάτω από το 50%, οι οποίες μέχρι στιγμής όταν τις βρούμε δεν τις αξιολογούμε ιδιαίτερα και απλώς συνιστούμε στον άρρωστο να πάει να κάνει καλύτερη συντηρητική θεραπεία. Η μελέτη λοιπόν αυτή έρχεται να εξετάσει αν αυτές οι πλάγες, και ειδικότερα πλάγες κατηγορίας 6 κατά 7, δηλαδή αυτές που λέμε ευάλωτες πλάγες, πλάγα η οποία έχει τη λεπτή κάψα, πιθανό με ρήξη ή ένα πυρήνα που είναι πλούσιο σε θρόμβο, αίμα ή λιπίδια, δηλαδή υψηλού κινδύνου πλάκα, έχει σχέση, έστω και αν δεν προκαλεί σοβαρή στένωση, διότι η κλασική γνώση που έχουμε από την καροτίδα ποια είναι. Στένωση πάνω από 50. Και όσο αυξάνει η στένωση, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος για να εμφανίσουμε κεφαλικό.
έγινε πολύ καλή μελέτη στον αρρώστον αυτό με μαγνητική και μπορούμε να πούμε έτσι, θα το ξέρουμε ότι τα πρωτόκολλα της μαγνητικής, αν κάνουν καλή μελέτη στις πλάκες, στις καρδιωτικές, είναι σαν να κάνει κανείς βιοψία. Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι σε υλικό βιοψία η μαγνητική αποδίδει άριστα να περιγράψει τη σύσταση της πλάκης. Κατέγραψα λοιπόν τα 194 περιστατικά, από τα οποία τα 104 ήταν και πνευσυγενή, τα 79 ήταν καρδιοβολικά και ένας άλλο μικρότερος αριθμός, 19, προερχόταν από τα μεγάλα αγγεία. Όταν λοιπόν έγινε έλεγχος για αυτές τις επιβεβαιωμένες πλάκες, όπως είπαμε, πλάκα τύπου 6 κατά χα, βρέθηκε λοιπόν ότι στην καροτίδα που αντιστοιχούσε στο επικεφαλικό, στην περιοχή της ισχυμίας, οι πλάκες ήταν γύρω στο 31%, έναντι 12% με την αντίπλευρη καροτίδα. Επίσης, όταν έγινε σύγκριση με την ομάδα των κρυψιγενών με τα καρδιοβολικά, πάλι υπήρχε σημαντική σχέση 31% με 15%, ενώ αντίθετα, όταν έγινε σύγκριση με την ομάδα με τα μεγάλα αγγεία, τα αγκεφαλικά από μεγάλα αγγεία, βρέθηκε ότι στα μεγάλα αγγεία ήταν πολύ πιο συχνές τα ευρήματα αυτά. Τα ευρήματα αυτά λοιπόν ενισχύουν την άποψη για τον ρόλο των επιβεβαιωμένων μη στενοτικών καρδιακών βλαβών στην εκδήλωση ισχυμικών επεισοδίων. Την προηγούμενη μελέτη, αυτή που βλέπουμε τώρα, μας την ανέλησε ο κύριος Παρασκευαΐδης. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός. Όχι όλο. Έχουν μπει δύο φάρμακα, η ριβαροξαπάνη και η εντοξαπάνη. Γιατί η χρήση των φάρμακων στο ευρήμα της μελέτης δεν έδωσε παραπάνω αιμορραγικό κίνδυνο στους καρκινοπαθείς. Και θέλω να τελειώσω την παρουσίασή μου με κάτι νόστιμο, αν η χρήση του κακάου, αυτού του ωραίου ροφήματος, έχει θέση στο να βελτιώσει τα συμπτώματα και την ικανότητα διαβάδισης σε ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια. Περιέλαβαν ασθενείς ηλικίας 72 ετών με μέτριας βαρύτητος περιφερική αγγειοπάθεια, όπως φαίνεται από το σφυροβραχιαίωνο δίχτυ, η άμπη, όπως τον ξέρουμε καλύτερα, 0,66, που σημαίνει μέτριας βαρύτητος. Οι άρρωστοι αυτοί για 6 μήνες έπαιρναν ένα ρόφημα που είχε 15 γραμμάρια κακάου και το οποίο περιέχει μέσα την αντιοξειδωτική ουσία, την επικατεχίνη. Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών αγωγής, οι άρρωστοι αυτοί, βεβλήθησαν σε ειδικό πρωτόκολλο απόκρουσης 2,5 ώρες μετά τη λήψη του ροφήματος και ένα 24 ώρο μετά. Βρέθηκε λοιπόν ότι παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στην ικανότητα διαβάδισης. Επίσης, τα ευρήματα αυτά, τα ευνοϊκά ευρήματα, έγιναν και βιοψίες τους στον καστοκνήμιο νη και βρέθηκε όλη βελτίωση της λειτουργίας των μυτοχοντρίων. Αυτά τα προκαταρκτικά λοιπόν αποτελέσματα υποδηλώνουν μια θεραπευτική επίδραση του κακάου στην βελτίωση της βάδισης. Αγαπητοί συνάδελφοι, να έχουμε ένα καλό Πάσχα. Σας ευχαριστώ.